Να βλέπεις και να μην μπορείς να φανταστείς. Ναι, νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Απουσιάζει η φαντασία πια από την εξουσία, όπως έλεγε το παλιό καλό σύνθημα. Απουσιάζει και από εμάς. Δεν απουσιάζει μόνο από τους πολιτικούς. Mm-hmm. Εξάλλου από τους πολιτικούς απουσιάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι δεν θα υπάρξει κάποια, τουλάχιστον εκτροπή, εκτροπή σε σχέση με την σωστή τοποθέτηση, γιατί μέσα σε ένα ανορθόγραφο σύλλογο, μια ορθογραφωμένη λέξη ίσως είναι ήδη ανορθόγραφη. Μάλιστα. Ξέρεις τι έχω προσέξει κοιτώντας και τις σελίδες σου στο ίντερνετ, ότι έχεις ένα θυμό, έχεις μία οργή, έχεις συναισθήματα που έχει ο μέσος Έλληνας πολίτης, όπως συνηθίζουμε να λέμε τους αυτούς μας οι περισσότεροι. Προσπαθώ να τα αντιθασέψω βέβαια, αλλά δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Είναι χρήσιμο να αντιθασευτούν αυτή τη χρονική στιγμή, δηλαδή μπροστά από τις κάλπες. Πώς πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε, πιστεύεις? Πρέπει να είμαστε τι θα συμβαίνει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε λογικοί. Θα μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δώσουμε το μέγεθος και την αξία που τους αναλογεί. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε λανθασμένες αποφάσεις. Εάν η οργή είναι αποτέλεσμα μιας σωστής επισκόπησης των πραγμάτων και σωστής θεώρησης, τότε δεν θα την ονόμαζα οργή, θα την ονόμαζα ορμή περισσότερο. Αλλά νομίζω στις πιο πολλές περιπτώσεις θα επικρατήσει αυτό που λέγεται οργή, μια οργή η οποία έχει άμεση σχέση σε αυτό που είχα και έχασα, στο όραμα που μου έχουν στερήσει και στην απελπισία μέσα στην οποία ζω, στη θλίψη που μου έχουν χωρίσει και στην αδυναμία μου να καταλάβω ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε κάποιοι, οι οποίοι τουλάχιστον είναι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, θα είχαν την υποχρέωση να μου τα κάνουν πιο ανάγλυφα για να τα καταλάβω κι εγώ. Γιατί μέσα στην δίνη και της εργασίας, μέσα στην ανάγκη να βρω τον τρόπο να επιβιώσω, δεν έχω την πολυτέλεια να μπορέσω να καταλάβω κάποια πράγματα που για άλλους είναι δεδομένα. Έχουμε αρχίσει... Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε αρχίσει και εκφράζουμε την απογοήτευσή μας στα πρόσωπα των ανθρώπων που κυβερνούσαν τη χώρα τόσα χρόνια και την οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε πρόταση. Υπάρχουν πρόσωπα ή κόμματα ή προτάσεις αν θέλεις, που μέσα μια δεξαμενή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε καινούργιες, να έχουμε καινούργιες επιλογές. Σαν ή είμαστε λίγο παγιδευμένοι. Πώς? Όχι, είμαστε. Θα ήταν τραγικό αν υπήρχαν αυτά τα πρόσωπα που αναφέρατε προηγουμένως. Φανταστείτε ότι στο Μάιο του 1958, κάποιες εβδομάδες πριν γίνει αυτή η μεγάλη έκρηξη, η οποία τόσο πολύ βοήθησε, αλλά και τόσο πολύ έδρασε ως handicap στην εξέλιξη, στη μετέπειτα εξέλιξη της Ευρώπης, γιατί ουδέν κακό να μην γεσκαλούσε τελευταία ανάλυση, η κοινωνία της Γαλλίας βρισκόταν στην ίδια κατάσταση του σοκ που βρίσκεται η σημερινή μας κοινωνία. Καμιά φορά ζητάμε να βρούμε πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν εκεί ή σε κάποια εδάφη τα οποία είναι στήρα να έχουμε κάποια φυτά τα οποία ή κάποιες ιδέες που μπορούν να αναπτυχθούν ακόμα και εκεί που δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Θα ήταν εντελώς παράδοξο να υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση λύσεις έτοιμες. Λύσεις έτοιμες δεν μπορεί να υπάρξουν. Οι λύσεις θα αρχίσουν να διαμορφώνονται μετά το αποτέλεσμα της Δευτέρας. Τότε η ανάγκη θα δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθούν εκείνες οι ζυμώσεις και να δούμε τις αντοχές των ιδεών και τις αντοχές των ανθρώπων που τίθενται στην υπηρεσία υποτίθεται του λαού για να μπορέσουν να το βγάλουν από την κρίση. Την οποία ήδη δημιούργησαν στην ουσία. Γιατί όλα τα κόμματα είναι υπεύθυνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Έλληνας. Σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά οι φορείς αυτών των ιδεών που θα μας πάνε στην επόμενη μέρα, που θα μας περάσουν από τη. Θα κάνουν τη μετάβαση, υπάρχουν ανάμεσά μας ή θα τους αναζητήσουμε στο άλλο? Όχι, μπορεί. Δεν νομίζω ότι. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα υπάρξουν. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι, εκτιμώ ότι τη Δευτέρα τα δύο μεγάλα κόμματα, εντός εισαγωγικών τα μεγάλα κόμματα, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αντέξουν. Δηλαδή οι διαρροές θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι λεγόμενοι βουλευτές εντός ή εκτός παρενθέσεως, οι επαγγελματίες και εμείς, θα φροντίσουν να βρουν άλλο χώρο να στεγαστούν, γιατί θα έχουν ήδη διαπιστώσει ότι τα κόμματα με τα οποία ξεκίνησαν βρίσκονται σε μια πορεία έτσι φθήνουσα. Και νομίζω ότι
θα έχουμε αλλαγές που επίσης δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Πέραν του ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα εκλογών τα οποία δεν μπορούμε καν να τα υπολογίσουμε τώρα. Ούτε καν οι δημοσκόποι, και νομίζω και οι δημοσκόποι βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, για να μπορέσουν να μας δώσουν έστω κατά προσέγγιση κάποια αποτελέσματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με αυτά τα οποία θα βγουν την, από δεν την κάρτα. Δεν έχει άδικο αυτό. Οι δημοσκοπήσεις έχουν τρελάνει τους πάντες. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά μέσα σε αυτό το σκηνικό που θα κρατήσει, θα διαρκέσει, δεν είναι κάτι που αύριο το πρωί θα πάψει να υπάρχει σαν να ήταν εφιάλτης. Πώς μπορούμε ο καθένας μας προσωπικά πια να βρει τρόπο αντίστασης, να βρει κάτι για να κρατηθεί, να βρει τη δύναμη για να πάει παρακάτω. Αυτό το να πάει εδώ παρακάτω έχει... Μου... Ναι, σ' ακούω. Εδώ πουλάκι μου, σε λέω πουλάκι μου γιατί εμείς οι πόντιες πόντιο, μιλάμε. Πόντιο, γνωστή ποντιακή προσφώνηση. Ναι, έχουμε κι άλλη που είναι πιο όμορφη, που λέει ρίζα. Ρίζα. Σε αυτή είναι την προσφώνηση. Όχι, δεν ρίζα, ήξερα. Ρίζα μου. Είναι ωραίο. Ρίζα μου. Μου λέει, ντο είναι τε ρίζα. Τι κάνεις, ρίζα μου, καταγωγή μου. Στερέαμ, που είναι θεμέλιο. Θεμέλιο μου. Είναι πιο ωραίες προσφωνήσεις. Το αναφέρω αυτό γιατί χάνοντας τη γλώσσα, χάσαμε και την πολιτική μας. Γλώσσα μου μας έδωσαν ελληνική, αλλά εμείς την ξεχάσαμε την ελληνική και. Τα κόμματα, τα ελληνικά, κάθε άλλο παρά ελληνικά είναι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω, αγαπητή μου Πόπη, ότι τα αποτελέσματα της Κυριακής θα είναι συγκλονιστικά. Αυτό που θα ήθελα να πω στους φίλους που θα πάνε να ψηφίσουν είναι το εξής, ότι να ζυγιάσουν όχι το προσωπικό του συμφέρον, γιατί ας μην ξεχάσουμε ότι οι 200.000 μαϊμούδες, δεν ξέρω πώς ήταν, δημόσιοι υπάλληλοι, επιδοτούμενοι... Ταξιούχοι, στη συντάξη είχε στηθεί αυτή η κομπίνα. Στη συντάξη και τα λοιπά. Όλα αυτά τα άτομα, να ξέρετε ότι είναι, ανήκουν στον πελατειακό κύκλο των κομμάτων. Εάν δεν πάρει το ποσοστό του Πασόκ και η Μανθία από τα 12 έως τα 17, γιατί εκεί περίπου το βλέπω εγώ, το εκτιμώ... Θα ξέρουμε σε τελευταία ανάλυση, πλην κάποιου ποσοστού ελαχίστου, ότι αυτοί θα είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι κατά καιρούς είχαν καταδυναστεύσει στην ουσία την Ελλάδα. Αυτή είναι η εγκάθετη, η λεγόμενη εγκάθετη. Άλλοι, τόσοι ίσως και λιγότεροι, μπορεί να είναι και από το γαλάζιο στρατόπεδο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι στην ουσία δεν ψηφίζουν, αλλά διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα αντίβαρο, το οποίο μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε έναν κόσμο που σκέπτεται, σε έναν κόσμο που μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, να ψηφίζει και να βγάλει ό,τι βγάλει από την κάλπη. Ένα αποτέλεσμα δηλαδή που όσο παράδοξο και αν φαίνεται θα του δώσει την ευκαιρία με πολιτικές ζυμώσεις που θα είναι επακόλουθο μιας εποχής τόσο ανορθόδοξης σαν αυτή που ζούμε, για να μπορέσουν να βγουν τα καινούργια πράγματα και να εκλείψουν οριστικά κόμματα τα οποία δεν έχουν πλέον θέση στην ελληνική πολιτική. Κατά την άποψή μου και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι μη δόκιμη αλλά λαϊκίζουσα έκφραση, έχουν εξεχρεώσει. Είναι γραμμάτια τα οποία έχουν εξεχρεωθεί. Πάντως υπάρχουν πολλοί που φοβούνται και ενδεχομένως έχουν και ένα ποσοστό πραγματικότητας αυτός ο φόβος τους, έχει ένα ποσοστό πραγματικότητας, ότι αν δεν υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη κιόλας μέρα, θα περάσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις ως χώρα. Είναι φόβος που καλλιεργείται, πιστεύεις, ή είναι φόβος πραγματικός? Είναι ένας φόβος πραγματικός, αλλά αν το συγκρίνουμε με το φόβο το οποίο θα ζήσουμε όταν αν επιβιώσουν αυτά τα κόμματα, θα είναι διακοπές. Εγώ πιστεύω, για να γίνω πιο αντιληπτός, ο φόβος. Η κατάσταση που θα ζήσουμε, εάν αυτά τα δύο κόμματα κάνουν, υποθέσουμε ότι παίρνουν το ποσοστό του 45-46, πόσο είναι, δεν ξέρω τέλος πάντων, και συγκυβερνούν. Γιατί στην ουσία πάνε πακέτο τα δύο αυτά κόμματα. Αυτά που θα ζήσουμε εμείς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, γιατί υπολογίζω ότι είναι μια τριακονταετία περίπου, θα είναι τόσο δυνηρά, μα τόσο δυνηρά, που αυτά που θα μπορούσαμε να ζήσουμε, αν γινόταν μια εξέγερση ή μια βίαιη ανατροπή, θα ήταν καλοκαιρινές διακοπές. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι χωρίς να κινδυνολόγω, προσπαθώ να σχεδιαγραφήσω μια κατάσταση η οποία
την οποία δεν συγγράφω στην ουσία εγώ, είναι μια νομοτελειακά οδηγείται η χώρα εκεί, εάν επικρατήσει αυτό το σύστημα. Μία άλλη άποψη λοιπόν από το Χάρι Κλίν, τον οποίο συναντούμε και στο Twitter και στο ίντερνετ, σε ιστοσελίδες του, αλλά και στις σκηνές. Και τώρα πού σε βρίσκουμε, Χάρι, ή αλλιώς Βασίλη Τριανταφυλλίδη, πού είσαι στο ατελιέ σου, είσαι? Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Τα 6 τελευταία χρόνια είμαι στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή, από πού εμφανίζομαι, τι κάνω? Πινέλα βλέπω. Και πίνακες. Α, ναι. Ναι, για ναι, να δούμε λίγο ξέρεις, καλύτερα ναι, και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητας, του χαρακτήρα σου. Ναι, δεν έχω κάνει εκθέση ακόμα. Μια εκθέση έχω κάνει στην Αθήνα, άλλες εκθέσεις είναι όλες περιφερειακές. Κάνω, ζωγραφίζω πολλά, πολλά έργα. Είναι μια αγαπημένη ασχόληση. Η ποίηση, η λογοτεχνία και το θέατρο είναι και τα μόνα πράγματα που με απασχολούν στην ουσία. Και η πολιτική, με την έννοια του ενεργού πολίτη, όχι του πολιτικού. Mm-hmm. Και βλέπω και ωραίους πίνακες έχεις. Στην επόμενη έκθεση θα είμαστε κι εμείς εκεί. Να σε στηρίξουμε. Αν σου αρέσει, θα σου κάνω και έναν δώρο. Α, τα τυχερά της δουλειάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το δέχομαι. Θα σου κάνω έναν δώρο. Ποιος είναι ο αγαπημένος πίνακας τώρα από όλους αυτούς εκεί? Αυτό δεν ξέρω. Αυτός είναι αυτοί που έχουν τελειώσει αυτή τη στιγμή και τους έχουμε εδώ δίπλα στο. Μάλιστα. Οι πιο πολλοί είναι μέσα στην αποθήκη. Εγώ θα σου στείλω λοιπόν με το Twitter, το αγαπημένο σου Twitter, που το κρατάς και του έχεις κλείσει και την εικόνα, του έχεις κλείσει και το μιλαράκι, για να μην γίνεται διαφήμιση αυτό, ε. Ναι, είναι το. Ενώ όλοι ξέρουν ότι είναι. Τι να κάνουμε τώρα, iPad, είναι, ναι. Ο σταθμός, επιλογή του σταθμού. Λάθος είναι αυτό, είναι υποκριτικό. Να τα αφήσει ανοιχτό. Δεν είναι απόφαση δική μου αυτή. Και γιατί δεν το θεωρώ και το ξέρω, υποκριτικό. Το ξέρω. Υποκριτικά είναι άλλα πράγματα, Χάρι Κλίν. Δεν είναι αυτά που κάνουν μπαμ. Αυτά που κάνουν μπαμ είναι αληθινά, είναι πραγματικότητα. Τα ύπουλα να φοβάμαι. Τα ύπουλα φοβάμαι. Το ξέρω. Απλά χρησιμοποίησα έτσι λογοτεχνικά τον όρο. Ξέρεις εσύ, λογοτεχνικά, πάρ το μαχαίρι και σφάξε λίγο. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να σπάξω εσένα. Εντάξει, δεν μιλάω για μένα. Και καταρχήν θέλω να σε συγχαρώ, σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Να σε συγχαρώ γιατί κάνεις μια δουλειά πάρα πολύ δύσκολη και κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ναι, αυτό που χρειάζεται είναι μια αυτοκυριαρχία. Όπως βλέπεις, αφήνω να λες. Να δω πού είναι η παγίδα. Η επιτυχία είναι κακό σύμβουλο. Πολύ κακό σύμβουλο. Αν μπορέσει να αντέξει την επιτυχία. Πόσο απόλυτο δίκαιο έχεις. Θα συμφωνήσω απόλυτα και μαζί. Και να φανταστείς, αγαπημένοι Πόποι, ότι εγώ, εμένα προσπάθησα, γίνανε τεράστια προσπάθηση να γίνω ένα παιδί του lifestyle και κατάφερα να δύο πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Ένα, να μην ενταχθώ σε αυτό το σύστημα. Δύο, να κάνω αυτό, I did it my way, να κάνω αυτά που θέλω εγώ. Και τρίτο, με πολύ μεγάλο κόπο να μην γίνω πλούσιος. Να μην αλλοιώσω το χαρακτήρα μου. Και το άλλο, το οποίο το θεωρώ και παλικαριά σε τελευταία ανάλυση, να έρθω εδώ στον τόπο που γεννήθηκα, στην Καλαμαριά και στην πόλη που αγαπώ, τη Θεσσαλονίκη. Που την έχω μες στην καρδιά μου. Και θα σου στείλω και το βιβλίο που έχω γράψει για το πιπεταπιούμεντα της Θεσσαλονίκης, γιατί πιστεύω και εσύ είσαι μια γνήσια Θεσσαλονικιά.